Λοιπόν, πάμε τώρα να μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις για το τι ακριβώς θα περιμένουμε στο Final Four. Είναι ο Νεοκλής Θεοχαρίδης μαζί μας, ιδιοκτήτης του CyprusBasket.net. Λοιπόν, Νεοκλή, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή αρχή δεν θα πω για το δικό σου το site, γιατί έχει καιρό που είναι στον αέρα. Λοιπόν, πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τώρα τους δύο ημιτελικούς. Θέλουμε τις εκτιμήσεις σου. Κεραυνός ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Απόλλωνας. Είναι δύο ημιτελικοί που έχουν προκύψει από τα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Για να σε ακούσουμε, τι εκτιμήσεις έχεις? Κοίταξε, το Final Four, όπως ξέρεις, Πανίκο, είναι ένας θεσμός οι οποίοι δεν υπάρχουν φαβοροί. Για μένα είναι 25% η κάθε ομάδα να πάρει το κύπελλο. Εξάλλου, εμείς έχουμε συνηθίσει στο Κεραυνός ΑΠΟΕΛ να βλέπουμε αφύρωπα παιχνίδια. Και επίσης, και στο ΑΕΚ Απόλλωνα, προβλέπω να είναι και τα δύο παιχνίδια πολύ κλειστά, όπου θα κρυθούν στις λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσω από το παιχνίδι του Κεραυνού με το ΑΠΟΕΛ. Δίνω ένα προβάτισμα στον Κεραυνό λόγω ποιότητας στο ρόστερ. Αλλά δεν μπορείς να ξεγράψεις το ΑΠΟΕΛ, ειδικά όταν αυτή τη στιγμή δείχνει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη και πιο σοβαρή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια. Θες να πιάσουμε να πάρουμε ένα τα πάμε. Κεραυνός ΑΠΟΕΛ, ποια είναι τα θετικά για την ομάδα του Κεραυνού? Τα δυνατά του στοιχεία. Τα δυνατά του στοιχεία, εντάξει. Ο Κεραυνός αυτή τη στιγμή του λείπει ο Σάιμον Μιχαήλ. Αλλά είναι βαθύ το ρόστερ του Κεραυνού. Τα θετικά του στοιχεία είναι ότι έχει τελειώσει από την Ευρώπη. Και βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Νίκησε και τον Τέρπι με την ΑΕΚ. Πήρε μια δύσκολη πρόκριση στο Ελευθερία από την ΕΘΑ. Αλλά ο Κεραυνός δείχνει με την παρουσία του τα τελευταία χρόνια σαν ένας δυνατός θεσμός, μια δυνατή ομάδα η οποία πρέπει να θεωρείται το φαβορί απέναντι σε ένα ΑΠΟΕΛ που είχε χίλια δύο προβλήματα. Το μόνο αρνητικό, τέλος πάντων, που μπορώ να πω για τον Κεραυνό είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ που είναι το αιώνιος του αντίπαλος. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι θα προτιμούσε οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο εκτός του ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, το είδαμε να περνάει σχετικά εύκολα από τον ΑΠΟΠ. Μου έκανε εντύπωση πάντως το πολύ μεγάλο σκορ. Φανέρωσε και μια δυναμία στο ΑΠΟΕΛ. Για πες μου, θετικά στοιχεία του ΑΠΟΕΛ αλλά και μειονεκτήματα των γαλαζοκυτρινών. Ναι, Πανίκο μου, εντάξει, το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ δεν χρήζει για συμπεράσματα. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν με δύο ξένους, δεν είχε ούτε σέντερ κάτω από το καλάθι. Το θετικό για το ΑΠΟΕΛ, Πανίκο, είναι φαίνεται ότι με τον Λάντεν Λούκας κάτω από το καλάθι. Έχει γίνει και ομάδα. Δηλαδή, η ρόλη είναι πλέον ξεκάθαρη για τον κάθε παίχτη στην ομάδα. Βλέπουμε δύο παιχνίδια να βρισκόταν το ΑΠΟΕΛ πίσω στο σκορ και να έρχεται πίσω και να κλειδώνει τα παιχνίδια. Δύο νίκες μέσα στο παραλίμι και με την Ομόνια εκτός έδρας, που πραγματικά η εμπειρία έχει κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το θετικό για το ΑΠΟΕΛ. Είναι η εμπειρία, είναι ένα παιχνίδι. Πιστεύω θα πάει σε πιο αργό ρυθμό το παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ με τον Κεραυνό, ενώ υπερτερεί περισσότερο ο Κεραυνός στο γρήγορο ρυθμό. Μάλιστα. Άρα πολύ πιθανόν ο ρυθμός να είναι αυτός που θα καθορίσει στο τέλος της ημέρας και τον νικητή. Πάμε στο άλλο ζευγάρι. ΑΕΚ Απόλλωνας. Τι θα έλεγες για την ΑΕΚ, καταρχήν ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της ΑΕΚ? Εγώ βλέπω την ΑΕΚ σαν ίσως την πιο ολοκληρωμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα ανδρών. Μπορεί να έχασε από τον Κεραυνό στο Στρόβολο, απλά προσωπική μου γνώμη ότι η προσθήκη του Σωτήρη Μανολόπουλου δίνει έναν αβαντάζ, μεγαλύτερο αβαντάζ στην ομάδα ενάντια στους υπόλοιπους αντιπάλους, γιατί θεωρώ ότι η μεταγραφή αυτή χρήζει και φαβορία των τίτλων και του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Για μένα, ναι, τολμώ να το πω, ναι, ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι του Σωτήρη Μανολόπουλου εναντίον των Κεραυνών, εναντίον του Κεραυνού. Άρα, δίνω προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας με την είσοδο του. Πηγαίνω στον Απόλλωνα. Ναι.
Ο Φιλ Χέντρι έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Πάλι όμως δείχνει ότι είναι ένας νέος παίχτης ξένος σε μια ομάδα η οποία έχασε και τον Ράφαελ Ελευθερίου. Πολύ σημαντικό εργαλείο ο Κύπριος διεθνής. Με τον τραυματισμό του. Με τον τραυματισμό του. Εκεί βλέπω ξεκάθαρο φαβορή την ΑΕΚ, αλλά πάλι λέω ότι είναι κύπελλο και πιστεύω ότι θα δούμε κλειστά παιχνίδια. Άρα, στο δεύτερο ζευγάρι ΑΕΚ Απόλλωνας βλέπεις ξεκάθαρο φαβορή την ΑΕΚ, στο άλλο ζευγάρι δεν μπορείς να πεις φαβορή. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, να πάμε λίγο και στον τελικό του πρωταθλήματος γυναικών, ανόρθωση ΑΕΛ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μονοπολούν, είναι οι δύο ομάδες που βρέθηκαν και στον τελικό του κυπέλου. Grand Guignol στον τελικό του κυπέλου, όπως και στο ένα παιχνίδι της κανονικής διάρκειας. Εδώ θα μπορούσες να ρισκάρεις δίνοντας τον τίτλο του φαβορή σε μία εκ των δύο ομάδων. Και σε ρωτώ αυτό παρά το γεγονός ότι η ανόρθωση έχει καταφέρει να κερδίσει και τα τρία παιχνίδια. Είναι μικρές οι διαφορές, τουλάχιστον αυτό έχω διαπιστώσει. Ναι, είναι μικρές οι διαφορές. Η ανόρθωση έχει κερδίσει και τα τρία παιχνίδια. Έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΛ. Το τελευταίο παιχνίδι του τελικού ήταν ένας πραγματικά συγκλονιστικός τελικός. Πανίκο, σε είδα στο γήπεδο. Πραγματικά αυτό που θέλω πρώτα να τονίσω είναι ότι η γυναικεία καλαθόσφαιρα στην Κύπρο υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και μπορεί και μερικές φορές, ειδικά το ΑΕΛ Ανόρθωση, να επικεντρώνει περισσότερο ενδιαφέρον και από το αντρικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ανόρθωση υπερτερεί κάτω από τα καλάθια. Είναι δύο ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Ναι, συμφωνώ με. Η Ντέλβα κάτω από το καλάθι μοιάζει ανίκητη. Εκεί είναι το ατού της Ανόρθωσης, ενώ ο Γιώργος Παλάδας θα χτυπήσει στο γρήγορο παιχνίδι με τη Τσέρι, η οποία Τσέρι δείχνει στοιχεία δεινού σκόρερ. Σταμάτητη. Ναι, αλλά ας μην... Και, δηλαδή είναι όποιος βρεθεί στη μέρα. Άραστε. Είναι τρία παιχνίδια, ελπίζουμε ο καλύτερος να κερδίσει. Ναι. Εδώ θα έδινες τον τίτλο του φαβόρου σε κάποια από τις δύο ομάδες. Ή έστω ένα μικρό, δηλαδή 51-49. 50-50. 50-50, μάλιστα. Λοιπόν, Νοκλή, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω και την άποψή σου γενικότερα για την χρονιά της καλαθόσφαιρας. Πώς έχεις δει το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Γενικότερα, η κυπριακή καλαθόσφαιρα έχει κάνει βήματα μπροστά. Έχουμε δει στο πρωτάθλημά μας νέα πράγματα. Μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι το άθλημα της καλαθόσφαιρας θα μπορέσει να ανέβει περισσότερο. Πραγματικά είναι ο πέμπτος χρόνος λειτουργίας του site και που είμαι ενεργά στο χρόνο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, Πανίκο. Πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η μείωση των ξένων που έγινε, μόνο καλό μπορούσε να είναι για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα και το εξηγώ. Ο Κύπρος πλέον παίζει. Το ενδιαφέρον αυξάνεται. Ο κόσμος, αν δεν ήταν ο κορονοϊός, πραγματικά πιστεύω ότι τα γήπεδα θα είχαμε αρκετό κόσμο και στα γήπεδα. Άρα, αν πάρουμε από πλευράς ενδιαφέρον του Κύπριου του φιλάθλου, ήδη είναι αυξημένο, άρα από εκεί κερδίσαμε. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Είχαμε ευχάριστη έκπληση των ΑΠΟΠ. Το Παραλίμνη είναι στην τρίτη θέση. Πραγματικά, μόνο θετικά στοιχεία μπορώ να δω από τη φετινή τη χρονιά και με το καλό να φύγει ο κορονοϊός, ειλικρινά πιστεύω ότι η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα θα επανέλθει. Θα ανέβει, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, ευχή ασφαλώς, Νεοκλή, θα είναι να δούμε όχι 200-300 άτομα στα γήπεδα. Ευχή όλων μας, νομίζω, είναι η πορτοκαλί μπάλα να φέρει στον κόσμο, στα γήπεδα τον κόσμο που είχε πριν από 10-15 χρόνια, έτσι. Και όμως υπάρχει... Υπάρχει. Απλά θέλει το κάτι για να επιστρέψει, νομίζω. Και το όλοι το ευχόμαστε. Μάλιστα. Νεοκλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο Jump Ball. Ευχαριστώ.